Λοιπόν, και από τα Χανιά και την Βίκυ Παπαδογιαννάκη και τα όμορφα Χανιά, που έλεγε και η Μάρο Δούκα στα βιβλία της, θέλεις να πάμε κάπου αλλού εντελώς διαφορετικά, κάπου που λίγο καταλαβαίνουμε, αλλά πολύ φοβόμαστε? Ναι, θέλω να πάμε. Τεχνητή νοημοσύνη. Θέλεις να φτιάξεις. Τα λέει όλα. Νέο χαρτοφυλάκιο, παρακαλώ, Μέρη, στην περιφέρεια Κρήτης, και πολύ καλά νομίζω έκανε και το διαμόρφωσε ο Σταύρος Αρναουτάκης, διότι πρέπει και η περιφέρεια να συμβαδίζει με τη νέα εποχή, τα νέα δεδομένα. Mm-hmm. Και έχουμε κοντά μας λοιπόν τον άνθρωπο που θα διαχειριστεί αυτό το χαρτοφυλάκιο, Θανάσης Περισσυνάκης. Είναι ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης ουσιαστικά, ψηφιακού μετασχηματισμού και τεχνητής νοημοσύνης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές. Επίσης. Τώρα, όταν λέμε ψηφιακό μετασχηματισμό, καταλαβαίνόμαστε. Είμαστε εντάξει με αυτό το κομμάτι. Όταν λέμε τεχνητής νοημοσύνης, κύριε Περισσυνάκη, τι εννοούμε ακριβώς? Η αλήθεια είναι ότι ο Σταύρος Αρναουτάκης ως περιφερειάρχης και στην εποχή της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης, ψηφιακού μετασχηματισμού, τεχνητής νοημοσύνης, αποφάσισε ότι ήρθε η στιγμή για την ταχεία μετάβαση της περιφέρειας Κρήτης στην ψηφιακή νέα εποχή. Αυτή η ψηφιακή μετάβαση δεν είναι κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Mm-hmm. Αποτελεί κόμβος και ορόσημο για την περιφέρεια Κρήτης η νέα αυτή ψηφιακή μετάβαση, με έναν και μοναδικό σκοπό: να χτίσουμε την έξυπνη Κρήτη 2030. Είναι το όραμα του Περιφερειάρχη και γι' αυτό το λόγο μια αντιπεριφέρεια η οποία ήταν τουρισμού και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, mm-hmm, και την ξεχώρισε και την μετονόμασε σε ψηφιακό μετασχηματισμό και τεχνητή νοημοσύνη. Στην ουσία, αυτό το νέο χαρτοφυλάκιο δεν είναι κάτι άλλο πλην η ψηφιοποίηση των νέων υπηρεσιών, uh-huh, αξιοποιώντας την υφιστάμενη τεχνολογική και ψηφιακή υποδομή της περιφέρειας Κρήτης, που ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, με σκοπό να γίνει να εμπλουτιστεί το ψηφιακό οπλοστάσιο της. Uh-huh. Και γι' αυτό το λόγο έχουν γίνει ήδη συναντήσεις και σήμερα είχα μία δύο-ωρη συνάντηση με την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αλλά και με τον Περιφερειάρχη. Ξεκινάμε αρχικά με το σχεδιασμό και την εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής στρατηγικής, όπου στην ουσία θα είναι το σχέδιο δράσης για την αξιοποίηση της τεχνολογίας και ναι και της τεχνητής νοημοσύνης, με σκοπό την ανάπτυξη της οικονομίας, την κυρίως την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την άρση γεωγραφικών και κοινωνικών αποκλεισμών, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Κρήτη είναι ενιαία, αδιαίρετη και ορεινή, και παιδινή και παραθαλάσσια, θα είναι απόλυτα εναρμονισμένη και προσαρμοσμένη με τη βίβλο του ψηφιακού μετασχηματισμού 2020-2025, που ήδη έχει βγει σε ΦΕΚ το 2894, από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που στην ουσία είναι η εθνική στρατηγική του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας. Σε επίπεδο Κρήτης, οι τρεις θα είναι οι βασικοί άξονες για τη στρατηγική: η ταχύτερη ψηφιακή μετάβαση, η αξιοποίηση της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα και στην εκπαίδευση και η ανάδειξη της περιφέρειας Κρήτης σε κόμβο έρευνας και καινοτομίας. Κύριε Περισσυνάκη, ουσιαστικά οι συνάδελφοί σας, οι υπόλοιποι οι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες, πάνω κάτω ξέρουν το αντικείμενο, απλά πρέπει να το δουλέψουν έτσι, να το εξελίξουν. Εσείς θα πρέπει και λίγο να το οραματιστείτε, δηλαδή από την αρχή, διότι μιλάμε για ένα νέο χαρτοφυλάκιο. Ουσιαστικά πρέπει και να το ζωγραφίσετε. Και να το ζωγραφίσετε κανονικά. Η αλήθεια είναι, και γι' αυτό το λόγο και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης τότε διάλεξε ένα εξωκοινοβουλευτικό παύλα τεχνοκράτη να στήσει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τώρα, να στήσει... το πήρατε από το στόμα, ήθελα να σας πω ότι ο Πιερακάκης της περιφέρειας Κρήτης. Τόσο ψηλά δεν μπαίνει ο πύχης, αλήθεια. Είναι απ' την άλλη όμως ότι η περιφέρεια Κρήτης έχει κάνει αρκετή δουλειά στην υποδομή. Έχει η ψηφιακή υποδομή εξαιρετικά δυναμική και να μπορεί να χτίσει εκεί πάνω. Mm-hmm. Από εδώ και πέρα πάνω κάτω ο τροχός έχει. Τον έχουμε βρει, πρέπει να τον προσαρμόσουμε και σίγουρα να προσαρμοστεί στις λύσεις για την περιφέρεια Κρήτης. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται ένα όραμα, όπως πολύ σωστά το λέτε, με επενδύσεις και συνεργασίες. Χωρίς συνεργασίες σε επίπεδο όλων των αντιπεριφερειών, mm-hmm, ακόμα και των στελεχών, δεν δύναται να βγει το σωστό αποτέλεσμα με σκοπό τη βέλτιστη και εξυπηρέτηση των πολιτών. Και το κυριότερο είναι, δεν χρειάζεται, πρέπει η περιφέρεια να μπει μέσα στο σπίτι και στην επιχείρηση του κάθε πολίτη. Χρηματοδοτικά. Είναι ο σκοπός μας να έρχεται στο γκισέ της περιφέρειας ο κάθε πολίτης, είτε για μία άδεια, είτε για μία βεβαίωση. Και μην ξεχνάμε ότι τα διπλώματα σε όλη τη χώρα ξεκίνησε από την περιφέρεια Κρήτης. Mm-hmm, mm-hmm.
χρηματοδοτικά εργαλεία τώρα για να γίνουν πράξη, έτσι, κάποια οραματικά σχέδια που έχετε, υπάρχουν διαθέσιμα? Η αλήθεια είναι, γι' αυτό και εμείς έχουμε ξεκινήσει την ψηφιακή στρατηγική, που στην ουσία εκεί θα αποτυπωθούν και οι άξονες δράσης και οι προτεραιότητες, αλλά κυρίως και τα έργα που δύναται να χρηματοδοτηθούν, διότι το Ταμείο Ανάκαμψης, η αλήθεια είναι, υπάρχει κουμπαράς, το οποίο άμεσα μπορούμε να τα χρηματοδοτήσουμε. Σκοπός είναι να ξέρουμε τι θέλουμε για να πάμε να τα αναζητήσουμε. Είναι πάντως, θέλω να πω ότι είναι και λίγο δύσκολο να βάλουμε και τους πολίτες στη διαδικασία αυτή. Καταλαβαίνω, τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει σκάλες σαν χώρα, πραγματικά έχουμε διανύσει φοβερή απόσταση, αλλά είναι και λίγο δύσκολο να μπουν στην οτροπία του «δεν χρειάζεται να πάω στο γησέ, δεν χρειάζεται να κατέβω στα γραφεία, δεν χρειάζεται να ζητήσω από κάτι, χρειάζεται απλώς να μπω σε έναν υπολογιστή και να κάνω τη δουλειά μου». Και καλά με τους νέους και καλά με τους ανθρώπους που έχουν μια επαφή. Με τις μεγαλύτερες ηλικίες, με την ενδοχώρα που είναι ακόμα πιο απομακρυσμένη και έχει και ακόμα περισσότερο μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπους, τι γίνεται? Σε αυτό η αλήθεια είναι, εμείς θα προβλέπουμε δράσεις προκειμένου να μειωθεί το ψηφιακό χάσμα. Είτε αυτό είναι εκπαιδευτικά, ή ακόμα επίσης ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε και να εκπαιδεύσουμε ανθρώπους οι οποίοι θα είναι δίπλα. Υπάρχουν δράσεις, υπάρχουν λύσεις που ούτως ή άλλως έχουν αποτυπωθεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έγιναν κοσμογονικά γεγονότα από το 19 μέχρι και σήμερα, εκτός του MyGov, εκτός των κορονοϊό, όλα λειτουργούσαν, όλα απομακρυσμένα. Πάνω κάτω το ψηφιακό χάσμα υπάρχει, έχει μειωθεί. Άρα λοιπόν εκτιμούμε ότι μπορεί να υπάρξει λύση. Και μην ξεχνάμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη τώρα εδώ θα δώσει λύση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο καθένας μας σε κάθε έκφανση καθημερινότητας θα έχει ένα ψηφιακό οδηγό αύριο μεθαύριο. Γι' αυτόν τον λόγο, ακόμα και το MyGov έβαλε τον ψηφιακό οδηγό. Δεν μπορείς να το γράψεις, θα το πεις, θα σου βρει την. Για εξηγήστε το λίγο αυτό, κύριε Περσινάκη, γιατί κάποιος τώρα που μπορεί να ακούει μπορεί να παραξενευτεί κιόλας για τον ψηφιακό οδηγό. Παραδείγματος χάρη, εάν μπείτε τώρα αυτή τη στιγμή στο MyGov, υπάρχει ο έξυπνος οδηγός, ο ψηφιακός οδηγός, συγγνώμη, ο οποίος απλά του λες ή του γράφεις τι θα ήθελες. Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης για μηχανολογικό. Παράδειγμα, σου εξηγεί ακριβώς τα βήματα. Τι σημειώνεις, τι γράφεις, τι χρειάζεται να κάνεις προκειμένου να γίνει. Δηλαδή, είναι το επόμενο βήμα να έχετε μία γραμματέα ψηφιακή στον υπολογιστή. Εντάξει, πώς ακούγονται όλα αυτά, σε βλέπω. Του χρόνου με το ολόγραμμα, στο πάγο. Με το ολόγραμμα. Λοιπόν, βεβαίως. Όλη αυτή η μετάβαση σε μια σύγχρονη ψηφιακή εποχή και πρακτικά νομίζω ανεβάζει και επίπεδο και τις υπηρεσίες, ακόμα και στο συντονισμό των έργων, σε επίπεδο ακόμα και πολιτικής προστασίας, έτσι, κύριε Περσινάκη. Δηλαδή, όλα θα γίνονται πλέον με άλλες ταχύτητες, εξπρές, φανταζόμαστε. Αυτό είναι αλήθεια. Σε επίπεδο βέβαια πολιτικής προστασίας, επειδή. Όχι, το έφερα ως παράδειγμα. Έχουμε να κάνουμε πια με τη φύση. Γενικά με τη φύση δεν μπορούμε να τα βάλουμε και να τα προβλέψουμε, αλλά γενικά όμως ότι ό,τι έχει να κάνει σε επίπεδο υπηρεσιακό, υπάρχουν λύσεις. Και το κυριότερο είναι, επειδή δεν υπάρχουν οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι, είναι υπό το λεγόμενο του δημόσιου τομέα. Ξεκάθαρα. Από εκεί πέρα θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει εξοικονόμηση και πόρων φυσικών και οικονομικών. Απομακρυσμένα δύναται να γίνει αυτό. Ούτως ώστε να έχουμε τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του πολίτη με μειωμένους πόρους. Αυτό τώρα βέβαια είναι φόβος και τρόμος και των εργαζομένων και της κοινωνίας. Ότι πιθανόν αυτή η τεχνητή νοημοσύνη που έρχεται να μας βάλει στην άκρη όλους, να μας παρακάμψει όλους και να φέρει τα ολογράμματα που κάνουμε πλάκα και λέμε και τα ψηφιακά. Πολύ σωστά το θέλετε αυτό το θέμα, και γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα θέλει να ψηφίσει άμεσα νόμο το οποίο θα προστατεύει ανθρώπινα και πνευματικά δικαιώματα, προκειμένου να υπάρχει ένας περιορισμός της ανεξέλεγκτης αυτής δημιουργίας, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη είναι δημιουργία. Στην ουσία τι είναι μηχανή η οποία. Αλγόριθμη. Ακριβώς. Το οποίο με την εμπειρία μεγαλώνει, αποκτάει μέσω της εμπειρίας γνώση χωρίς ενσυναίσθηση. Μεγάλη κουβέντα. Τώρα δεν ξέρω βέβαια σε άλλες περιφέρειες υπάρχουν αντίστοιχα χαρτοφυλάκια ή και σε δήμους, ή πρωτοπορούμε τώρα λίγο εδώ ως περιφέρεια Κρήτης, κύριε Περσινάκη? Όχι, η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες αντιπεριφέρειες έχουν ηλεκτρονική διακυβέρνηση, δεν έχουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και εικονικής και τεχνητής νοημοσύνης. Είναι κάτι το οποίο αυτό πραγματικά ήταν καινοτόμο του περιφερειάρχη. Τώρα.
Τέλεια. Τέλεια. Και φαντάζομαι ότι θα βάλετε και μια ώρα του πολίτη που θα μπορεί να μιλήσει με την ψηφιακή γραμματέα, όπως κάνουν οι διάφοροι. Πολύ σωστά. Καλή ιδέα, βέβαια. Να το. Για να αρχίσουμε να λέμε. Και θα το δώσετε και στους Δήμους μετά, ό,τι φτιάξετε. Η αλήθεια είναι ότι στην ψηφιακή στρατηγική θα υπάρχει μια αποτύπωση διασύνδεσης με τους ΟΤΑ. Και ο λόγος είναι ότι εφόσον η περιφέρεια Κρήτης δύναται να έχει υλοποιήσει κάτι συγκεκριμένο, δεν έχει νόημα το υλοποιεί και για να χάνει ακριβώς κόστος η Δήμη. Όπως επίσης και η ψηφιακή στρατηγική της περιφέρειας θα καθοδηγεί τους Δήμους, ούτως ώστε να μην κάνουν ανεξέλεγκτα θεωρητικά δράσεις και ενέργειες που δύναται να μην είναι στον ευρύτερο σχεδιασμό. Μάλιστα. Λοιπόν, πρωτού σας αποδεσμεύσουμε και πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, μία ερώτηση. Πώς είναι μέχρι τώρα το νέο, το αυτοδιοικητικό μετερίζει, το χαρτοφυλάκιο, το νέο περιφερειακό εκτελεστικό σχήμα, μάλιστα στην περιφέρεια, το νέο περιφερειακό συμβούλιο, πώς τα βλέπετε εσείς? Εντάξει, αλήθεια είναι ότι είναι ένα σχήμα ομοιογενές, θα έλεγα. Δεν υπάρχει ομοιογένεια και ακόμα και με τις αντιπολιτεύσεις. Μέχρι τώρα και οι αποφάσεις παίρνουμε σχεδόν ομόφωνες. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει 2-3, δεν έχουμε πάρει καμία έτσι ουσιαστική, αλλά γενικά υπάρχει ένα θετικό κλίμα λόγω του συγκριτισμού και της ενιαίας αδιαίρετης περιφέρειας, στις οποίες έχει περάσει αυτό ο περιφερειάρχης. Και ειλικρινά, εγώ σαν τεχνοκράτης το έχω ζήσει θεωρητικά και σαν ερετός μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν υπάρχει ούτε η αντιπαλότητα, ούτε το εμείς είμαστε καλύτεροι, ούτε εμείς είμαστε υποδιέστερα. Λοιπόν, υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα. Αλήθεια είναι, πολλοί δεν το περίμεναν. Ναι. Ακόμα κι εγώ, αλλά είναι απόλυτα θετικό. Μην Ωραία. Είναι βαρετό στο τέλος το περιφερειακό, είναι ένα θέμα. Γιατί όχι. Ξέρετε, η ίντριγκα είναι που δημιουργεί. Είναι ανταγωνιστικό σε εμάς τώρα. Δηλαδή, ειδικά στις αντιπεριφέρειες και στους εντεταλμένους που πάνω κάτω περίπου είμαστε όλοι. Τώρα υπάρχει ανταγωνισμό. Τι έκανε ο ένας, να κάνουμε κι εμείς, να προχωρήσουμε κτλ. Είναι ανταγωνιστικό το περιβάλλον. Εντάξει, αλλά και έτσι θα υπάρχει. Και η τσακωμή που λέει η Μέρη καμιά φορά και στους δημοσιογράφους εμάς μας αρέσουν. Και τα παρακολουθούμε. Έχουμε λίγο ίντριγκα, κύριε Πέτσα. Έτσι τώρα, άμα συμφωνούμε σε όλα, θα έχουμε πρόβλημα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να βοηθήσουμε, βέβαια. Κάντε ό,τι μπορείτε. Ο καθένας ό,τι μπορεί. Έστω με ένα ψηφιακό βοηθό, βρε παιδί μου. Να κάνει λάθη. Να κάνει λάθη, σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο σας. Να μας πάτε στη νέα εποχή με όποιο τρόπο για το συμφέρον του πολίτη και της Κρήτης. Ελπίζω να το καταφέρουμε για το καλό και των πολιτών και εμάς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.